Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ δύο λόγια για το επίμαχο ζήτημα. Καταρχάς, Δήμαρχε, να ευχηθώ και περαστικά και είμαι βέβαιος ότι θα πάνε όλα καλά, με λίγη προσοχή. Να πω λοιπόν ότι... από μένα, Δήμαρχε, ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να πω λοιπόν ότι πράγματι είναι ένα θέμα κρίσιμο, αυτό το οποίο συζητείτε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο και ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να μην καταχραστώ τον χρόνο, θα είμαι πολύ σύντομος και θα μου επιτρέψετε μετά, επειδή υπάρχει και άλλη υποχρέωση παράλληλα την οποία διέκοψα για να μπορώ να συμμετέχω, να επιστρέψω σε αυτή. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έχει δύο επίπεδα. Καταρχάς είναι το επίπεδο το εθνικό, των διακρατικών σχέσεων, της αναβάθμισης της ικανότητας των ενόπλων μας δυνάμεων. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως θα συζητηθεί στην Βουλή και είναι βεβαίως και ένα ζήτημα στο οποίο θα τοποθετηθούν κεντρικά οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, και η κυβέρνηση και όλες οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα βεβαίως αυτό που μας αφορά εμάς εδώ τοπικά, και νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθεί και η συζήτηση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, είναι ακριβώς τα ζητήματα τοπικού χαρακτήρα. Δηλαδή αυτά τα οποία υπόθηκαν και εισηγητικά στην αρχή σε σχέση με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η αναβάθμιση και η λειτουργία του κέντρου εκπαίδευσης σε σχέση με το περιβάλλον, σε σχέση με την ηχορύπανση και βεβαίως, και εκεί επικεντρώνω πάρα πολύ, σε σχέση με τη λειτουργία του πολιτικού αεροδρομίου. Πρέπει να σας πω, επειδή πράγματι ο Δήμαρχος παρουσίασε κάποιες πληροφορίες ή κάποια στοιχεία τα οποία προφανώς έχει συλλέξει από τις επαφές του με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Θα πρέπει όμως να σας πω ότι θα περίμενα αυτή η ενημέρωση να γίνει και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Και το λέω αυτό γιατί προσωπικά ως βουλευτής Μεσσηνίας έχω καταθέσει για το συγκεκριμένο ζήτημα ερώτηση προς τα δύο υπουργεία, προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και προς το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών, στις 13 Εβδόμου του 2020. Η ερώτηση αυτή αφορούσε και τα δύο αεροδρόμια, και το στρατιωτικό και το πολιτικό. Στην ερώτηση αυτή απάντησε μόνο το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών στις 24 Εβδόμου. Και η απάντηση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών είναι ότι σε ό,τι αφορά τη δημιουργία, σας διαβάζω ακριβώς την απάντηση, τη δημιουργία Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στο γειτονικό στρατιωτικό αεροδρόμιο, στο γειτονικό εννοεί προς το κρατικό αεροδρόμιο Καλαμάτας, στην υπηρεσία μας δεν έχει περιέλθει μέχρι σήμερα κανένα σχετικό επίσημο αίτημα από ενδιαφερόμενους φορείς. Αυτό απαντάει το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δυστυχώς δεν υπήρξε καμία απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Και πρέπει να σας πω ότι επειδή ακριβώς είναι ένα ζήτημα κρίσιμο, επειδή είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, θα περίμενα από τα αρμόδια Υπουργεία να υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση, όχι με τη μορφή διαρών, όχι με τη μορφή πληροφοριών, προς όλους τους ενδιαφερόμενους και βεβαίως προς βουλευτές. Δυστυχώς αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Νομίζω ότι για να υπάρχει μια σαφής τοποθέτηση επί του θέματος, και αναφέρομαι και πάλι στα ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος, όχι στα εθνικά ζητήματα τα οποία θα τα δούμε σε ένα άλλο επίπεδο στη Βουλή, πρέπει να έχουμε αυτές τις πληροφορίες. Μίλησε και ο Δήμαρχος πριν για θέσεις εργασίας, για επενδύσεις. Αν δεν έχουμε κάποια στοιχεία για το ποιος είναι πραγματικά ο σχεδιασμός σε σχέση με το ποιες επενδύσεις θα γίνουν σε συνάρτηση με το συγκεκριμένο κέντρο εκπαίδευσης, νομίζω ότι δεν μπορούμε να συζητάμε, δεν μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση στον αέρα. Άρα, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο και από το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας να ζητηθεί επίσημη ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γραπτός, για όλο το σχεδιασμό ο οποίος υπάρχει σε σχέση με την αναβάθμιση του κέντρου εκπαίδευσης του στρατιωτικού αεροδρομίου της Καλαμάτας. Επαναλαμβάνω, για να μπορούμε να συζητάμε τεκμηριωμένα και βάσει στοιχείων. Στοιχεία τα οποία και εγώ έχω ζητήσει στη Βουλή και δυστυχώς ακόμα δεν τα έχω λάβει. Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ κρίσιμο, ενδεχομένως το πιο κρίσιμο από όλα, είναι το ζήτημα του πολιτικού αεροδρομίου. Και σε αυτό θα συμφωνήσω και με τον προλαλήσαντα συνάδελφό μου, τον κύριο Χρυσομάλη. Νομίζω ότι οι δυνάμεις μας και αν θέλετε, και όλη μας η προσπάθεια πρέπει να πέσει επάνω στην αναβάθμιση του πολιτικού αεροδρομίου της Καλαμάτας. Είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο μέσα στην κρίση της τελευταίας δεκαετίας κατάφερε να πολλαπλασιάσει την κίνησή του. Σας μεταφέρω, αν και βεβαίως είναι εδώ και ο αγαπητός αερολιμενάρχης, ο κύριος Μανδυλάρης, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από όλους μας τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σας μεταφέρω όμως κάποια στοιχεία τα οποία είχα συμπεριλάβει στην ερώτησή μου. Από 494 πτήσεις το 2009, φτάσαμε στις 2.759 πτήσεις το 2019. Μέσα σε μια δεκαετία έχουμε πενταπλασιασμό των πτήσεων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ κρίσιμο, αφενός να αποσαφινιστεί ότι αυτή η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού κέντρου
δεν θα επηρεάσει και δεν θα δυσχεράνει την πρόοδο και την ανάπτυξη του πολιτικού αεροδρομίου, που είναι ο βασικός μοχλός, αναπτυξιακός μοχλός, τουριστικά της ευρύτερης περιοχής μας, θα έλεγα όχι μόνο της Μεσσηνίας, αλλά ολόκληρης της Πελοποννήσου. Αυτό λοιπόν είναι το ένα, είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Αυτό να αποσαφινιστεί κεντρικά και να αποσαφινιστεί επισήμως από τα αρμόδια υπουργεία, ότι δεν θα έχουμε εκεί πέρα προσκόμματα. Και το δεύτερο πάρα πολύ κρίσιμο είναι να προχωρήσουν επιτέλους τα αναγκαία έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί για την αναβάθμιση του πολιτικού αεροδρομίου. Υπάρχουν έργα τα οποία έχουν να κάνουν με τις απαλωτριώσεις, με τα κτηριακά. Μόλις την προηγούμενη Πέμπτη είχα την ευκαιρία να με ενημερώσει αναλυτικά στο αεροδρόμιο μας ο κύριος Μανδυλάρης, και τον ευχαριστώ και δημοσίως για αυτή την πολύ εμπεριστατωμένη ενημέρωση την οποία μου παρήχε. Και βάσει αυτής της ενημέρωσης, σήμερα κατέθεσα νέα ερώτηση, επίκαιρη ερώτηση, αυτή τη φορά προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών, τον κύριο Καραμαλή, για να έχουμε επιτέλους μια σαφή τοποθέτηση από τη μεριά του Υπουργείου σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα και με τις προθέσεις οι οποίες υπάρχουν για την αναβάθμιση του πολιτικού μας αεροδρομίου. Άρα, το ένα το οποίο πρέπει να δούμε είναι βεβαίως αν και κατά πόσο το εκπαιδευτικό κέντρο πτήσεως του Τεχνικού Αεροδρόμιου Καλαμάτας θα παρέχει ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Και σε αυτό πρέπει να υπάρξει επιτέλους απάντηση. Δεν μπορούν αυτά τα ζητήματα να δρομολογούνται εν κρυπτό από την τοπική κοινωνία. Πρέπει οι αρμόδιοι φορείς και τα υπουργεία να τοποθετηθούν. Και το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, πολύ κρίσιμο ζήτημα, στο οποίο πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει πρωτοβουλίες, είναι να πιέσει και την πολιτική ηγεσία για να υπάρξει η αναβάθμιση του πολιτικού αεροδρομίου, η οποία είναι απαραίτητη για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας τα επόμενα χρόνια. Άρα, εγώ σε αυτά μένω προς το παρόν. Περιμένω την επίσημη ενημέρωση από τα υπουργεία. Και βεβαίως να τοποθετηθούμε στη συνέχεια στην βάση αυτής της επίσημης ενημέρωσης. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο επισημαίνω είναι ότι δυστυχώς δεν έχουμε επαρκή στοιχεία στα χέρια μας. Τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι της συμπολίτευσης τα έχουν. Εγώ δεν τα έχω λάβει επίσημα θεσμικά μέσω της κοινοβουλευτικής οδού, για να μπορούμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι μένει γενέστη με το εκπαιδευτικό κέντρο. Αυτά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και βεβαίως παραμένω στην διάθεσή σας και για οποιοδήποτε άλλο θέμα κρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή, ότι το επόμενο διάστημα μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς, να συμβάλλουμε ως βουλευτές Μεσσηνίας για την καλύτερη ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ.